Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Καρός εδώ πέρα μόνος του, Μαντούλα. Πάλι μόνος του, ρε Δημήτρη. Εντάξει, νομίζω θα την έχουμε, ένα επεισοδιάκι ακόμα τη Μαντό. Να χαιρετίζει, θα την παρακαλέσει να έρθει ένα, να χαιρετίζει, γιατί σταμάτησε λίγο απότομα και μετά την αφήσουμε να πάει εκεί με πέρα. Κλάρκ. Να... Θα τη φέρουμε ένα Κλάρκ. Και να την πάρουμε μετά. Έχω σήμερα εδώ πέρα ένα notebook, παύλα, convertible, παύλα, tablet από την Asus, το οποίο, ρε παιδί μου, είναι ένα πολύ ωραίο εργαλειάκι για όλο τον κόσμο. Ένα, καταρχάς, Έχει πολύ ωραίο χρώμα, που θα βρεις σπάνια αυτά τα χρωματάκια. Έτσι, πολύ ωραίο χρωματάκι. Ωραίο πράσινο. Στις... Ακόμα και εγώ καταλαβαίνω τη διαφορά, δηλαδή, εντάξει. Στη συσκευασία έρχεται το, μαζί με τον φορτιστή, το τροφοδοτικό του. Έχει μέσα και μια πολύ ωραία θηκούλα για να το μεταφέρεις, η οποία μάλιστα η θηκούλα είναι... Κύριος. Ναι, είναι κύριος, ε. Και εδώ πέρα βάζεις και τις καρτούλες σου, business cards άμα θες, ή πιστωτικές ή whatever. Και έρχεται και μαζί και με ένα pen, γιατί η οθόνη είναι αφής, γιατί το notebook μπορεί να μετατραπεί σε tablet, καθώς έχει τη δυνατότητα να περιστραφεί η οθόνη. Έλα τώρα λοιπόν να σου δείξω 2-3 πραγματάκια εδώ πέρα, στο Zenbook εδώ πέρα της Asus. Όπως βλέπεις εδώ, περιθώρια απειροελάχιστα, ίσα που, εντάξει. Μπορώ από εδώ πέρα εγώ να δουλεύω τα Windows κανονικότατα. Mm-hmm. Μπορώ να ζωγραφίσω άμα είμαι καλλιτέχνη. Βλέπεις πόσο καλή απόκριση έχει, έτσι. Mm-hmm. Πραγματικά έχει εξαιρετική απόκριση και είναι μέσα στη συσκευασία, οπότε είναι μια χαρά. Η κάμερα εδώ μπροστά δεν είναι απλή κάμερα. Έχει τη δυνατότητα να τη χρησιμοποιήσεις για να ενεργοποιήσεις το Windows Hello, το κλείδωμα των Windows, ούτως ώστε αντί να βάζεις κωδικό, κάθε φορά που το ανοίγεις. Εγώ το έχω στο δικό μου το λάπτοπ που έχω αυτή την τεχνολογία. Με το που το ανοίγεις, ανοίγει, σε βλέπει και ξεκλειδώνει. Οπότε δεν χρειάζεται ούτε κωδικό ούτε τίποτα. Βλέπεις ποιος είσαι και χρησιμοποιεί το πρόσωπό σου για να ξεκλειδώσει το λάπτοπ. Αλλά το βασικό είναι, ρε παιδί μου, ότι έχεις ένα notebook που μετατρέπεται σε tablet. Και άμα δεις και εδώ πέρα λιγάκι, έχει χρησιμοποιήσει η Asus αυτήν εδώ πέρα την ωραία πατεντούλα. Ούτως ώστε όταν σηκώνεις την οθόνη, βλέπεις πάει και σηκώνεται λιγάκι. Κάποιες μοίρες ακόμα, για να σε βοηθάει να έχεις καλύτερη γωνία στα χέρια σου όταν γράφεις εδώ πάνω. Δεν έχει αριθμητικό πληκτρολόγιο, για να μπορέσεις να κρατήσεις το μέγεθος του notebook σε normal διαστάσεις. Ούτως, βλέπεις εδώ πέρα είναι ξακρισμένο πληκτρολόγιο και η οθόνη ουσιαστικά είναι μέχρι τα άκρα, αλλά συνολικά με αυτόν τον τρόπο έχει καταφέρει να έχει μικρές διαστάσεις για το notebook, όμως για κάποιον που θέλει να χρησιμοποιεί αριθμητικό πληκτρολόγιο, γιατί τον βολεύει. Έλα εδώ, κοίτα εδώ. Το πληκτρολογιάκι είναι μια χαρά στο μέγεθός του, έχει και ελληνικούς χαρακτήρες πάνω χαραγμένους. Άμα θες να χρησιμοποιήσεις αριθμητικό πληκτρολόγιο. Όχι, τι έκανες τώρα. Κοίτα εδώ, τι έκανα. Πώς το βλέπεις αυτό. Έχει αυτό εδώ πέρα το κουμπάκι εδώ, ναι, που ενεργοποιεί το touchpad. Ναι. Τώρα δουλεύει σαν touchpad εδώ πέρα, κουνάω εγώ το ποντίκι. Ναι. Και άμα θέλεις να γράψεις αριθμούς, θέλεις να φορτώσεις το calculator, ρε παιδί μου, και θες να κάνεις πράξεις, από το να γράφεις πράξεις εδώ πάνω, πατάς εδώ, ενεργοποιείς το αριθμητικό. Και κάνεις τις πράξεις από εδώ μέσα, το βλέπεις. Πού. Ωραίο. Τέλειο. Γίνεται το touchpad μία οθόνη και είναι ένα από τα ξεχωριστά του χαρακτηριστικά που έχει το συγκεκριμένο notebook. Από θύρες, να σου πω ότι έχει εδώ πέρα και έξοδο, βλέπεις πως καταρχάς πόσο λεπτό είναι. Type-C USB από εδώ, έξοδος για τη φόρτιση, η οποία μάλιστα μέσα σε λιγότερο από μια ώρα, γύρω στα 49 λεπτά, αν δεν κάνω λάθος, έχεις γύρω στο 60-65% της μπαταρίας φόρτισης από 0. Το οποίο σημαίνει ότι, ρε παιδί μου, είσαι από να πιεις ένα καφεδάκι, φορτίζεις και μπορεί να φύγεις για να έχεις με 60%. Δεν θυμάμαι, μπόλικες ώρες, νομίζω είναι πάνω από 12-13 ώρες η αυτονομία του. Οπότε με 60-65% μπαταρία έχεις ένα 8 ώρακι κανονικότατα. Έξοδος HDMI, άμα θέλει να το συνδέσει με εξωτερική οθόνη. Και από την άλλη πλευρά έχει ακόμα μια κανονική USB, έξοδος ακουστικών και μικροφώνου 2-1. Το γεγονός ότι η οθόνη περιστρέφεται και έρχεται εδώ πάνω, σου δίνει ένα κανονικό tablet το οποίο μπορεί να το χρησιμοποιήσεις και με το στυλό που είναι στη συσκευασία, αλλά σου δίνει και κάποιους άλλους τρόπους για να μπορέσεις να το χρησιμοποιήσεις. Εγώ που έχω ένα αντίστοιχο τέτοιο υπολογιστή, τέτοιας σχεδίασης, αυτό το mode, έτσι όπως το ακουμπάω τώρα εδώ πάνω, είναι το πιο βολικό όταν ταξιδεύω με το αεροπλάνο για να θέλω να βλέπω ταινίες και αυτά, γιατί πιάνει το λιγότερο χώρο και έχει την οθόνη πιο κοντά σε σένα. Ναι. Πολλές φορές όταν το βάζω εδώ πέρα, έχει ο άλλος την καρέκλα πίσω και μου το σπρώχνει. Ενώ εδώ πέρα, επειδή φέρνεις την οθόνη μπροστά, είναι λιγότερο επικίνδυνο και το φέρνεις πιο κοντά στον εαυτό σου για να βλέπεις. Ελαφρύ
Windows 10, κανονικότατα τρέχει, με Core i5 επεξεργαστή, SSD δίσκο, μια χαρά τα κάνει όλα τα υπόλοιπα όσον αφορά στην τεχνολογία που έχει και προσπαθώ, όχι ξέρεις, δεν το έχω ακούσει καθόλου τόση ώρα και λέω μήπως μάλλον δεν δουλεύει καθόλου αυτή τη στιγμή ο ανεμιστήρας του, δεν έχει πρόβλημα, δουλεύει μια χαρά και χωρίς τον, χωρίς να χρειάζεται να δουλεύει ο ανεμιστήρας. Αυτά σε γενικές γραμμές. Είναι τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά και τα ηχεία, τα Harman Kardon, τα οποία είναι, παίζουν μια χαρά μουσικούλα. Παίρνεις. Πάρε την τζαντούλα σου και φύγε. Το βάζεις. Έλα μπες. Βάζεις και το στυλάκι εδώ, μια χαρά. Μαγνητικά κλειδώνει. Έτοιμος να πάω σχολείο. Μαντώ, μας λείπεις. Άντε, γεια. Άντε ρε Μαντώ, πού είσαι πια. Άντε, γεια. Μαντώ, μίλησε. Μαντώ. Σαν φοριακός είσαι. Και έχεις δει πολλούζε με μπλούζα Marvel. Δηλαδή. Undercover. Και σπυράκι εδώ πάνω. Καλά, αυτό το σπυράκι, ρε Δημήτρη, δεν χρειάζεται. Τι έχεις κάνει πια.